Πάμε να συνδεθούμε τώρα με Βρυξέλλες. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Ντίνα Καμπουράκη, κάτοικος Βρυξελών, με καταγωγή βέβαια από την Κρήτη, προκειμένου. Α, και από εξωτερικό χώρο, κυρία Καμπουράκη. Ναι, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους. Οπότε να μιλήσω κι εγώ στον ενικό. Ναι, μπορεί να μιλήσω στον ενικό, εννοείται. Σε ποιο σημείο των Βρυξελών βρίσκεσαι? Είμαι σε μία πλατεία των Βρυξελών, η οποία κανονικά έχει πάρα πολλά καφέ, ναι, και πάρα πολύ κόσμο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι άδεια, δεν υπάρχει κανείς. Έχουν κλείσει όλα τα καφέ εδώ και μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες και για ένα μήνα, ναι, και τα εστιατόρια, οπότε ο κόσμος δεν πηγαίνει πουθενά φυσικά, μόνο τα delivery είναι ανοιχτά και είναι υποχρεωμένος να φοράει και μάσκα έξω. Παρά μόνο αν στέκεται. Γι' αυτό και εγώ τώρα που στέκομαι δεν τη φοράω, αλλά κανονικά πρέπει να τη φοράνε όλοι. Υπάρχει μία αύξηση κρουσμάτων στις Βρυξέλλες το τελευταίο διάστημα? Ιδιαίτερα μεγάλη, ναι. Είμαστε κι εμείς εδώ πέρα σε έναν, μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τα κρούσματα έχουν ανέβει 10.000 κρούσματα με 11.000 κρούσματα την ημέρα. Την ημέρα? Την ημέρα, ναι. Και... τέλος πάντων, οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν στις δουλειές περισσότεροι, κάνουν τηλεργασία. Παρ' όλα αυτά, τα σχολεία λειτουργούν. Ακόμα. Λειτουργούν τα σχολεία, μπαίνουν σε καραντίνα τμήματα των οποίων μαθητές είναι θετικοί στον κορονοϊό. Ξέρεις λίγο τη διαδικασία που ακολουθούν εκεί οι αρμόδιοι? Ναι, μπαίνουν. Έχω και μια κόρη. Ναι. Βεβαίως και μπαίνουν. Όταν υπάρχουν δύο κρούσματα στην ίδια τάξη, ναι, πάνε όλα τα παιδιά σπίτι τους καραντίνα για δύο εβδομάδες ή όταν είναι ο δάσκαλος. Όχι το σχολείο, το τμήμα. Το τμήμα, όχι το τμήμα. Σχολείο. Τα παιδάκια, ναι, εκεί στα σχολεία των Βρυξελών πρέπει να φορούν μάσκες σε εσωτερικούς χώρους υποχρεωτικά, σε εξωτερικούς χώρους το ίδιο? Είναι λίγο περίεργα, δεν είναι το ίδιο στην Ελλάδα. Εδώ πέρα τα παιδιά φοράνε μάσκα άνω των 12 ετών, δηλαδή στο γυμνάσιο, μέσα στο σχολείο. Κάτω από τα 12 έτη όμως δεν είναι υποχρεωμένα να φοράνε, φοράνε μόνο στα λεωφορεία. Και αυτός που φοράει μάσκα είναι υποχρεωμένος ο εκπαιδευτικός. Α, είναι ο εκπαιδευτικός. Οι γονείς μικρών ανήλικων παιδιών, μαθητών δημοτικού, πώς αντιλαμβάνονται αυτή την κατάσταση γύρω από τον κορονοϊό? Γιατί ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα σου κάνω αυτή την πάσα, διότι υπάρχουν και αντιδράσεις στο παιδί μου. Δεν πρέπει να φοράει μάσκα. Γιατί φοράει μάσκα? Μας λες βέβαια ότι τα παιδιά δημοτικού δεν φορούν. Γονείς παιδιών γυμνασίου όμως, 13 ετών. Κοίταξε, Νικό, είναι πολύ ανήσυχοι αρκετοί γονείς. Καταρχήν φοβούνται και για την ίδια τη δική τους την υγεία. Ναι. Για το θέμα αν φοράνε μάσκα ή όχι, νομίζω ότι το δέχονται και συμφωνούν απόλυτα με την πρακτική αυτή. Και τα παιδιά το έχουν συνηθίσει πια. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο θέμα πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο παράπονο. Το μόνο που ανησυχούν και τώρα τελευταία, όχι τώρα τελευταία, πριν τρεις μέρες λήφθηκε μία απόφαση, είναι ότι από 2 Νοεμβρίου κάποιες τάξεις του γυμνασίου θα πηγαίνουν μία εβδομάδα σπίτι να κάνουν μάθημα και μία εβδομάδα σχολείο, έτσι ώστε να πηγαίνουν λιγότερα παιδιά στο σχολείο. Αυτή είναι η αλλαγή που θα γίνει, αλλά από 2 εβδομάδες και μετά. Όχι ακόμα. Κρούσματα έχετε. Άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή. Φεύγουν λιγότεροι από ό,τι ήταν το Μάρτιο, Απρίλιο, από ό,τι βλέπω και εγώ. Ναι. Είναι αυτό το δεύτερο κύμα έξαρσης, ναι, της πανδημίας, όπου καταγράφονται εμφανώς μειωμένοι θάνατοι. Μειωμένοι θάνατοι. Δηλαδή, κοιτάω τώρα, τα νούμερα τα κοιτάγαμε, ήταν γύρω στα, μπορεί να έχουμε 10.000 κρούσματα εδώ. Η αθάνατη είναι γύρω στα 50 θάνατοι τη μέρα, που είναι και αυτό σημαντικό, αλλά είναι λιγότερο από ό,τι ήταν το Μάρτιο. 50 άνθρωποι. Εκατοντάδες. 50 άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή. Ηλικιακά, έχεις καθόλου εικόνα? Είναι μεγάλες ηλικίες? Δεν έχεις, ναι. Νομίζω είναι μεγάλες ηλικίες όμως. Νομίζω, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις φυσικά. Ντίνα, εκεί η ελληνική κοινότητα στις Βρυξέλλες ζουν σε μόνιμη βάση βέβαια εκατοντάδες Έλληνες. Είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη. Είναι πολύ. Κρούσματα είναι πολύ. Στην κοινότητα των Ελλήνων καταγράφονται? Δεν το γνωρίζω. Σίγουρα υπάρχουν. Έχω ακούσει περιπτώσεις, αλλά αριθμούς δεν ξέρω να σας πω. Μάλιστα. Λοιπόν, Ντίνα, να κλείσουμε τώρα με ένα ωραίο πλάνο εκεί, να γυρίσει λίγο την κάμερα, να δούμε λίγο Βρυξέλλες, να πάρουμε μία γεύση. Αυτή τη στιγμή εδώ στην Κρήτη σε βλέπουμε όλοι.
Τα χαιρετίσματά μου σε όλους στην Κρήτη. Βρέχει, έβρεξε, έβρεξε. Εδώ είναι η εποχή, έχουμε 4 εποχές σε μία μέρα. Βγαίνει ήλιος, μετά βρέχει, μετά κάνει κρύο, τα έχουμε όλα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ την καλησπέρα μας από Ηράκλειο. Να είσαι καλά, χαιρετίσματα. Λοιπόν, τέλεια. Λοιπόν, πήραμε και γεύση από Βρυξέλλες.